παρελθόν αποτελούν από σήμερα τα ενιακτήματα κτίσματα που για πολλές δεκαετίες κάλυπταν τμήμα του Βυζαντινού τείχους των Χανίων επί της οδού Σύφακα στα Μαχαιράδικα, εμποδίζοντας την ανάδειξή του. Ολοκληρώνεται πλέον αυτή η προσπάθεια με την κατεδάφιση των 9 ακινήτων, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε πλέον να ελευθερώσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Βυζαντινού τείχους. Αυτά εδώ δεν μπορούσαν να παραμείνουν άλλο, είχαν εγκαταλειφθεί, ήταν επικίνδυνα και έτσι σωστά έπραξε ο Δήμος και ανέλαβε αυτός την υποχρέωση, ήταν υποχρέωση του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά λόγω έλλειψης χρημάτων ο Δήμος Χανίων είπε ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσει αυτά για δεκαετίες ακόμα να υπάρχουν εκεί και έτσι σωστά το πράξαμε. Αλλάζει όλο το τοπίο εδώ. Ήταν ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι μια τουριστική περιοχή εδώ και πρέπει να αναδειχτούν τα τείχη και η ιστορία μας και όχι να την κρύβουμε. Ήταν ένα από τα τελευταία σημεία της πόλης εδώ του κέντρου που υπόφερε. Οπότε τώρα έχουμε ελπίδα. Η κατεδάφιση άρχισε το πρωί με ολόκληρη την περιοχή να θυμίζει εργοτάξιο. Το ένα μετά το άλλο, τα κτίσματα ισοπεδώθηκαν. Καθαρίζει ο τόπος. Να βλέπεις, καθαρίζει όλα αυτά, είναι παλιόσπιτα και ετοιμόρροπα. Θυμάστε παλιά πώς ήταν αυτή η περιοχή εδώ, τα Μαχαιράδικα? Ήταν πολύ ωραία. Να, πρώτα εδώ γλεντούσαμε, ήταν τα μπουζουνιέρι, τα μπουζούκια. Και γλεντούσαμε εδώ, σε αυτό το μαγαζί. Ήταν πολύ ωραία, παλιά. Επρόκειτο για κατοικίες που άρχισαν να χτίζονται επί τουρκοκρατίας με παρεμβάσεις που συνεχίστηκαν στον 20ο αιώνα. Το Βυζαντινό τείχος της πόλης των Χανίων στα Μαχαιράδικα καλύφθηκε κυριολεκτικά από αυθαίρετα κτίσματα, υποβαθμίζοντας μια από τις πιο γραφικές περιοχές της παλιάς πόλης. Αυτή εδώ η γειτονιά, τα Μαχαιράδικα, ήταν μια γειτονιά που φιλοξένησε μια παραδοσιακή τέχνη. Το κρητικό παραδοσιακό μαχαίρι εδώ είχε τη στέγη του, στην γεωλεξία, και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε θύμησες, τις οποίες θύμησες δεν πρέπει να εξαφανίσουμε εντελώς. Εγώ θα έπρεπε να μην είχε γίνει καθόλου αυτό το πράγμα, το έσχος, να έχει παραμείνει όπως ήτανε, γιατί είναι μνημεία αυτά τα οποία δεν ξαναγίνονται. Ήταν μια λίγο υποβαθμισμένη περιοχή, τώρα ίσως να ανέβει λίγο περισσότερο. Μετά την ολοκλήρωση της κατεδάφισης και την απομάκρυνση των μπαζών που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος της εβδομάδας, η Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων αναμένεται να εκτιμήσει την κατάσταση του Βυζαντινού τείχους, ώστε να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάδειξή του. Σίγουρα θα κινηθούμε άμεσα για να μπορέσουμε πρώτα να αποκαταστήσουμε την όψη του και να γίνει καταγραφή των επεμβάσεων, γιατί ήδη βλέπουμε ότι σε ορισμένα σημεία με το που φεύγουν τα κτίσματα, τα νεότερα αυτά κτίσματα, υπάρχουν από μέσα οπές. Από τις φθορές που θα αποκαλυφθούν στο Βυζαντινό τείχος θα εξαρτηθεί αν η αποκατάσταση γίνει με πόρους της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χανίων ή αν θα απαιτηθεί η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε κάθε περίπτωση, μια νέα εποχή ανοίγει για τα Μαχαιράδικα, το μοναδικό ίσως τμήμα της παλιάς πόλης που παρέμενε αναξιοποιητό.